αυτός είναι ο Φρανκ, άστεγος από τη Γερμανία, ο οποίος προκαλεί προβλήματα με τη συμπεριφορά του σε τουρίστες και θαμώνες καταστημάτων στην πλατεία των Λιονταριών. Στα ερασιτεχνικά πλάνα βλέπουμε τον ημίγυμνο άστεγο, ο οποίος δεν σέβεται το περιβάλλον ούτε το μνημείο. Δημιουργεί προβλήματα, μεγάλα. Πέρα το ότι βρίζει, πέρα το ότι είναι επιθετικός προς τους τουρίστες. Μπαίνει μέσα στα λιοντάρια, στο συντριβάνι, το οποίο το κάνει πολύ χάλια. Πετάει μέσα από φαγητά, από καρπούζια, από σκεύη μαγειρικής. Τον τελευταίο χρόνο έχει εκτροχιαστεί. Πετάει στο συντριβάνι μέσα σκουπίδια, έχει φράξει στο συντριβάνι, έχει χαλάσει το μηχάνημα στο συντριβάνι, έχει χτυπήσει ανθρώπους, μια κοπέλα βασικά, μπροστά, εγώ ήμουν μπροστά, βρίζει, κάνει τα πάντα, έχει μεγάλα θέματα και ψυχολογικά πιστεύω, αλλά και παθολογικά. Τουρίστες και θαμώνες καταστημάτων έχουν δεχθεί επίθεση από τον Φρανκ, όπως υποστηρίζουν επαγγελματίες, οι οποίοι περιέγραψαν απαράδεκτες καταστάσεις με φόντο το σημείο αναφοράς του Ηρακλείου, την Κρίνη Μοροζίνη, όπου ο άστεγος πετά φαγητά, φρούτα, πιάτα, πιρούνια και όχι μόνο, ενώ με τις ενέργειές του ενδέχεται να προκαλέσει ακόμη και φθορές στο μνημείο. Του Δήμου τα παιδιά που έρχονται να καθαρίσουν το συντριβάνι, αγανακτούν κάθε φορά και φοβούνται μήπως βουλώσουν και τα μηχανήματα που είναι κάτω. Ξημερώματα την προηγούμενη εβδομάδα είχε μια πετσέτα βρεγμένη και χτυπούσε τα λιοντάρια, τα μαστίγωνε, κυριολεκτικά. Σήμερα το πρωί η κατάσταση ήταν δραματική. Ήρθε ο κύριος που έχει τη σκούπα, το αυτοκίνητο. Εδώ μπροστά ήταν σπασμένα μπουκάλια, ποτήρια, πιάτα. Σκουπίδια, καρπουζόφυλλα που τρώει φρούτα, διάφορα αυτά. Τον εκερνάνει η ανθρώπινη μπουγάτσα, την πετάει κάτω. Βρίζει κάθε μέρα, φωνάζει. Δεν ξέρουμε πώς να το αντιμετωπίσουμε πλέον αυτό το πράγμα εμείς. Τουρίστες φωτογραφίζουν τις εικόνες ντροπής με τους εργαζόμενους να ενημερώνουν την αστυνομία, τη δημοτική αστυνομία αλλά και τον δήμαρχο, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχουν δρομολογηθεί λύσεις. Κάποια στιγμή έρχονται τα κουραζερόπλια και τυχαίνει να κάνει ο ξεναγός ξενάγηση και να επιτίθεται πάνω στο γκρουπ. Τώρα πια είναι μίγυμνος. Είναι με ένα παντελόνι τζιν βρώμικο. Έχουμε διαμαρτυρηθεί όλοι οι καταστηματάρχες. Έχουμε καλέσει την αστυνομία πάρα πολλές φορές. Εγώ σταμάτησα τον κύριο Λαμπρινό. Ήταν μεσημέρι και φεύγανε από το Δημαρχείο. Σταμάτησα και ήταν εκείνη την ώρα μέσα και πλατσούριζε. Λέω, κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη, λέω. Είναι τόσες χιλιάδες τουρίστες αυτή τη στιγμή. Φωτογραφίζουν. Είναι κατάσταση αυτή για μνημείο. Έχουμε σταματήσει πάρα πολλές φορές την αστυνομία. Τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν κάτι από ό,τι μας έχουν πει. Η δημοτική αρχή δεν μπορεί να κάνει κάτι από ό,τι μας έχουν πει. Αλλά ούτε και ο Δήμος. Κάτι πρέπει να γίνει, έτσι. Όλοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Αυτό ακριβώς. Στο πιο κεντρικό μέρος της Κρήτης και γίνεται αυτό το πράγμα, είναι λίγο ξεφτύλα να το πω. Προβληματισμό προκαλεί και το γεγονός ότι ο άστεγος κυκλοφορεί με μαχαίρι. Προκειμένου να αποφευθούν τυχόν τραγικές καταστάσεις, οι επαγγελματίες κρούν για ακόμη μια φορά τον κόδωνα του κινδύνου στις αρμόδιες αρχές. Κάποια στιγμή κρατούσε και ένα μαχαίρι. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να είναι και επικίνδυνος. Αυτός ο άνθρωπος να απομακρυνθεί. Πια κάποτε ήταν στα λογικά του. Τώρα πια δεν είναι. Δημιουργεί μόνο φασαρίες.